σκοπό την προώθηση των ευρωπαϊκών ιδεών πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος διαγωνισμός γραπτού λόγου που διοργανώνει το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και απευθύνεται σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Βραβεύτηκαν σήμερα οι 12 μαθητές και μαθήτριες που διακρίθηκαν στο διαγωνισμό γραπτού λόγου με θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρώτο βραβείο κατέκτησε η μαθήτρια Γεωργία Ονησηφόρου του Λυκείου Κολοσσίου Λεμεσού, το δεύτερο η μαθήτρια Μαρία Χαραλάμπου στη ΓΑΜΑ Τεχνική Σχολή Λεμεσού και το τρίτο η Αναστασία Μιχαηλίδου του Λυκείου Αποστόλου Βαρνάβα Λευκοσίας. Δημιουργούμε ενεργούς και δημοκρατικούς πολίτες και κατ' επέκταση βεβαίως ενεργούς και δημοκρατικούς Κύπριους πολίτες. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της και η πρόεδρος της Βουλής Ανίτα Δημητρίου. Καλή επιτυχία, πολλές ευκαιρίες διάκρισης. Και βεβαίως να μην ξεχνάτε να αγαπάτε την ευθύνη, να νιώθετε ότι αν δεν σωθεί ο κόσμος, μοναχά εσείς αυτές.